Μπροστά σε ένα αναπάντεχο και εξαιρετικά σημαντικό έβριμα βρέθηκαν οι Τούρκοι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφή στην αρχαία πόλη του Δασκυλείου, στη βορειοδυτική Τουρκία. Πρόκειται για ένα ανάγλυφο που χρονολογείται από τον 5ο αιώνα π.Χ. και αναπαριστά Έλληνες στρατιώτες να πολεμούν κάτω από τις όπλες περσικών πολεμικών αλόγων. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς για εμάς. Αναπαριστά Έλληνες στρατιώτες που πολεμούν ενάντια σε έφυπους Πέρσες στρατιώτες. Οι Έλληνες στρατιώτες απεικονίζονται κάτω από τις όπλες των περσικών αλόγων. Είναι μία σκηνή προπαγάνδας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του πολέμου. Υποθέτουμε ότι πρόκειται για σκηνή από τους περσικούς πολέμους. Το Δασκύλιο, έδρα της περσικής ατραπείας της Ελισποντικής Φρυγίας, ήταν πόλη εξαιρετικής στρατηγικής σημασίας. Κατά τραγική ηρωνία βρίσκεται κοντά στο Γρανικό ποταμό, όπου οι Πέρσες κλήθηκαν τον 3ο αιώνα π.Χ. να αντιμετωπίσουν για μία ακόμα φορά τους Έλληνες κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ήττα των Περσών σε εκείνη τη μάχη ουσιαστικά άνοιξε τις πύλες της Μικράς Ασίας στα μακεδονικά στρατεύματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες αρχαιολογικές ενδείξεις, το Δασκύλιο καταστράφηκε από τους Μακεδόνες μετά από μάχη που δόθηκε στην πόλη.